Φέρνουμε στη Βουλή ένα πολύ σοβαρό ζήτημα. Το γεγονός ότι 4 εργαζόμενοι με συμβάσεις εργασίας ατόμων με αναπηρία στο Δήμο της Καλαμαριάς κινδυνεύουν με απόλυση, καθώς σε λίγο καιρό ολοκληρώνεται το επιδοτούμενο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ, πρόγραμμα απασχόλησης ατόμων με αναπηρία. Πρόκειται για εργαζόμενους οι οποίοι εργάζονται στη Δημοτική Εμπορική Τουριστική Επιχείρηση της Καλαμαριάς, ένα νομικό πρόσωπο, εδώ και χρόνια εργάζονται. Παρόλα αυτά όμως, και παρά τη δυνατότητα που της δίνει ο νόμος, η Δημοτική Αρχή της Καλαμαριάς, κύριε Υπουργέ, δεν δείχνει διατεθειμένη μέχρι στιγμής να προβεί στη μετατροπή των συμβάσεων αυτών των ανθρώπων σε συμβάσεις αορίστου χρόνου. Το γνωρίζετε κι εσείς ότι σύμφωνα με τον νόμο 3227 του 2004, ο οποίος ισχύει μέχρι να εγκριθούν οι νέες διατάξεις σύμφωνα με τον τελευταίο νόμο που ψηφίσατε. Σύμφωνα λοιπόν με αυτόν τον νόμο, ο εργοδότης που επιθυμεί να συνεχίσει να απασχολεί αυτά τα άτομα και μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος του ΟΕΔ, μπορεί να το κάνει, γιατί θεωρούνται ότι τοποθετήθηκαν δυνάμει του 2643 του 1998 και την χάνουν ειδικής κρατικής φροντίδας. Ενισχυτικό σε όλη αυτή την προσπάθεια αυτών των εργαζομένων είναι και η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Καλαμαριάς, που στη συνεδρίασή του πριν από ένα περίπου μήνα πήρε μια απόφαση να συνεχίσουν αυτοί οι 4 εργαζόμενοι να εργάζονται στη συγκεκριμένη δημοτική επιχείρηση και οι συμβάσεις τους να μετατραπούν από ορισμένους σε αορίστου χρόνου. Παρ' όλα αυτά όμως, μέχρι στιγμής, όπως σας είπα κύριε Υπουργέ, η Δημοτική Αρχή της Καλαμαριάς προσπαθεί να κρυφτεί ανεπιτυχώς, κατά τη γνώμη μας, πίσω από το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής αυτής, το Διοικητικό Συμβούλιο της, αυτής της Δημοτικής Επιχείρησης, και αφήνει να εννοηθεί ότι με τη λήξη των συμβάσεών τους οι εργαζόμενοι θα απολυθούν και θα πάρουν το δρόμο της ανεργίας. Σας ρωτάμε λοιπόν, κύριε Υπουργέ, τι σκοπεύετε να κάνετε, τι μέτρα θα πάρετε, έτσι ώστε αυτοί οι 4 εργαζόμενοι με αναπηρία, επαναλαμβάνω, να μην απολυθούν, οι συμβάσεις τους να μετατραπούν, όπως πολύ καλά μπορεί να γίνει σε συμβάσεις αορίστου χρόνου, και πλέον να επαναπροσληφθούν, γιατί έχει γίνει και ήδη μια άλλη απόλυση ανάλογη 4 ατόμων, πάλι στον ίδιο Δήμο, να επαναπροσληφθούν και οι 4 εργαζόμενοι που απολύθηκαν πριν από 2 περίπου μήνες πάλι στο Δήμο Καλαμαριάς. Ευχαριστώ. Κύριε συνάδελφε, περιγράψατε την νομική κατάσταση με πολύ ακρίβεια. Έτσι είναι όπως το λέτε. Πράγματι πρόκειται για συμβάσεις ορισμένου χρόνου στα πλαίσια ενός προγράμματος επιδότησης της ουσιαστικά ανέργων ατόμων με αναπηρία, με ειδικές ανάγκες. Και πράγματι οι συμβάσεις αυτές παραμένουν ενεργές ως ορισμένου χρόνου μέχρι την λήξη του χρόνου. Ορθώς επίσης αναφέρατε ότι με βάση το άρθρο 56 του νόμου 4186 του 2013 δόθηκε η δυνατότητα συνέχισης απασχόλησης στον ΑΜΕΑ από τη στιγμή όμως που θα υπάρξει σχετική απόφαση του Δήμου. Άρα πράγματι έχετε περιγράψει τη νομική κατάσταση με πολύ μεγάλη ακρίβεια. Επομένως, να συμφωνήσουμε εδώ ότι είναι μία απόφαση του Δήμου ή, εν πάση περιπτώσει, της Δημοτικής Επιχείρησης, αυτό είναι ένα ιδιαίτερο θέμα, προκειμένου να κρίνει αν πρόκειται να ανανεώσει τις συμβάσεις αυτές, να τις επεκτείνει, να τις μετατρέψει σε αορίστου χρόνου ή όχι. Δεν ξέρω τώρα τι ακριβώς με ρωτάτε. Αν, όπως αντιλαμβάνεστε, αυτό είναι αρμοδιότητα του Δήμου, υπάρχει μέσα στα πλαίσια αλληλογραφίας μία απάντηση της Δημοτικής Επιχείρησης. Κρίνω, είναι στη διάθεσή σας, αλλά κρίνω ότι δεν έχει νόημα να μεταφέρω εγώ την άποψη του Δήμου. Δεν είναι η δουλειά του Υπουργού Εσωτερικών να λέει τι πρόκειται να κάνει ο Δήμος Καλαμαριάς. Αυτό είναι ευθύνη του Δήμου Καλαμαριάς. Επομένως, αν με ρωτάτε κάτι διαφορετικό, γιατί αυτή είναι η κατάσταση, είναι μια απόφαση της Δημοτικής Αρχής αυτή και της Δημοτικής Επιχείρησης. Το νομικό πλαίσιο είναι εκεί. Έχουν την δυνατότητα να το κάνουν αν το θέλουν και αν το κρίνουν. Δεν ξέρω αν μου προτείνετε κάτι διαφορετικό.
Δεν το άκουσα. Με ρωτάτε αν πρόκειται να κάνουμε κάτι περισσότερο, αλλά αυτό είναι το θεσμικό πλαίσιο. Θα απαντήσω ευθέως, κύριε Υπουργέ. Βεβαίως και σας καλούμε να καλέσετε την Δημοτική Αρχή της Καλαμαριάς, το Υπουργείο σας, να εφαρμόσει όπως μπορεί και όπως νομίζω ότι υποχρεώνεται τη συγκεκριμένη διάταξη του νόμου και για αυτούς τους 4 εργαζόμενους, αλλά και για τους προηγούμενους που απέλησε. Νομίζω ότι αυτό μπορεί να γίνει από το Υπουργείο σας, το οποίο άλλωστε εποπτεύει τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και όπως πολύ καλά γνωρίζετε βέβαια, και οι Δήμοι και η κεντρική κυβέρνηση και οι περιφέρειες αποτελούν τμήματα ενός ενιαίου κεντρικού κρατικού οργανισμού, αποτελούν τμήματα του κράτους, δεν είναι ανεξάρτητα ούτε χωρίζονται με συνυκατοίχη μεταξύ τους, παρά το ότι έχουν διακριτές και διαφορετικές λειτουργίες. Νομίζουμε ότι αυτήν την ευχέρεια και αυτήν τη δυνατότητα, κύριε Υπουργέ, το Υπουργείο σας την διαθέτει. Αυτό θέλουμε να ασκήσετε, το δικαίωμά σας να ζητήσετε από τη Δημοτική Αρχή της Καλαμαριάς να εργαστούν, να συνεχίσουν να εργάζονται αυτοί οι εργαζόμενοι. Να πούμε εδώ τώρα για τα προβλήματα που έχουν αυτά τα άτομα στο ζήτημα της εργασίας. Είναι πολύ περισσότερα αυτά τα προβλήματα από τα υπόλοιπα άτομα που δεν έχουν προβλήματα αναπηρίας. Τα ποσοστά ανεργίας στα άτομα με αναπηρία, κύριε Πρόεδρε, είναι πολύ πολύ υψηλότερα σε σχέση με τον υπόλοιπο πληθυσμό και γι' αυτό σωστά υπάρχουν θετικές διατάξεις και θετικές ρυθμίσεις στους νόμους από παλαιότερα. Βεβαίως, σύμφωνα με τον τελευταίο νόμο, έχει καταργηθεί αυτή η θετική διάταξη, αλλά υπάρχει το χρονικό περιθώριο μέχρι τον ερχόμενο Σεπτέμβρη που θα πάρθει η υπουργική απόφαση έγκρισης του σχεδίου προσλήψεων για το 2022 για να γίνει αυτή η πρόσληψη. Υπάρχει χρόνος, λοιπόν, και για το Υπουργείο σας και για το Δήμο. Και αυτό σας ζητάμε να κάνετε, όπως βεβαίως και να επαναπροσληφθούν και οι 4 προηγούμενοι. Είναι ακριβώς μια αντίστοιχη, ανάλογη περίπτωση άλλων 4 εργαζομένων, οι οποίοι μάλιστα απολύθηκαν, κύριε Πρόεδρε, ξέρετε πότε, στις 3 του Δεκέμβρη του 2020. Άτομα με αναπηρία, δηλαδή, απολύθηκαν την ημέρα, την παγκόσμια ημέρα των ατόμων με αναπηρία. Είναι και αυτό μια ηρωνία. Πώς να το πω. Αυτό σας ζητάμε να κάνετε και από εκεί και πέρα νομίζουμε ότι και οι ίδιοι εργαζόμενοι και το Δημοτικό Συμβούλιο που υποστηρίζει αυτές τις αποφάσεις, είναι ακατανόητη εντελώς η στάση της Δημοτικής Αρχής και του Δημάρχου. Δεν μπορούμε να την καταλάβουμε πραγματικά, έτσι ώστε αυτοί οι άνθρωποι να μην χάσουν τη δουλειά τους. Ευχαριστώ. Πραγματικά λυπάμαι, γιατί είμαι υποχρεωμένος, δεν το λέω για τον συνάδελφο, αλλά ακούγεται, γενικώς συμβαίνει αυτό στην αίθουσα. Είμαι υποχρεωμένος να εξηγώ περίπου τα αυτονόητα. Η αυτοδίκηση είναι αυτοδίκηση. Δεν έχω καμία δυνατότητα ούτε να τους υποδείξω, ούτε να παρέμβω, ούτε να τους παρακινήσω, ούτε να κάνω τίποτα. Ξεκάθαρα πράγματα. Καταλαβαίνω ότι ειδικά στη σκέψη του Κομμουνιστικού Κόμματος αυτή η διάσπαση, αν θέλετε, η οποία υπάρχει στο Σύνταγμά μας σε σχέση με μια ενιαία κρατική λειτουργία, δεν είναι συμφιλειωμένο το Κομμουνιστικό Κόμμα με αυτή την αρχή. Όμως, έτσι όπως θα ορίζει το Σύνταγμά μας, τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Ο Υπουργός Εσωτερικών δεν μπορεί να υποδεικνύει στους Δημάρχους τι θα κάνουν, δεν μπορεί να υποδεικνύει στους Περιφερειάρχες τι θα κάνουν. Αυτό λέγεται αυτοδιοίκηση. Κάνουν αυτά που έχουν αρμοδιότητες να κάνουν. Τι κάνει ο Υπουργός Εσωτερικών? Πράγματι, το Υπουργείο Εσωτερικών έχει, στα πλαίσια των αποκεντρωμένων διοικήσεων, την εποπτεία των ΟΤΑ. Είναι εποπτεία, το τονίζω και υπογραμμίζω, νομιμότητας, όχι σκοπιμότητας. Εδώ δεν έχουμε κάποιο ζήτημα, κύριε συνάδελφε, νομιμότητας. Ο νόμος είναι σαφής. Έχει τη δυνατότητα ο Δήμος, αν το επιθυμεί, να τους διατηρήσει. Έχει επίσης τη δυνατότητα, αν δεν το επιθυμεί, να μην τους διατηρήσει. Και η οποιαδήποτε απόφασή του είναι νόμιμη. Και η απόφαση διατηρήσεως και η απόφαση μη διατηρήσεως. Είναι στην κρίση της Δημοτικής Αρχής, της Δημοτικής Επιχείρησης. Άρα λοιπόν, είναι καλό να τα διακρίνουμε. Και δεν το λέω τώρα καθόλου, πραγματικά δεν το λέω για εσάς. Το λέω γιατί έχω ερωτήσεις από τον κοινοβουλευτικό έλεγχο, έχω πολλές ερωτήσεις. Για διάφορες πράξεις και ενέργειες των Δημάρχων. Επιτρέψτε μου. Αυτά πρέπει να ασκούνται, τα ερωτήματα, στις Δημοτικές Αρχές. Ακούστε, το λέω, κύριε συνάδελφε, γιατί. Και για τη συζήτηση μεταξύ μας. Η Βουλή ούτε Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμαριάς είναι, ούτε Περιφερειακό Συμβούλιο, και δεν το λέω υποτιμητικά. Λέω ότι δεν είναι. Δεν κάνουμε αυτή τη δουλειά. Δεν είναι αυτή η δουλειά μας.
Κάνουν άλλα πράγματα δημοτικά συμβούλια, άλλα πράγματα περιφερειακά συμβούλια, άλλα πράγματα το κοινοβούλιο. Άλλα πράγματα η κυβέρνηση. Άρα λοιπόν, αυτό λίγο πρέπει να γίνει σαφές, γιατί και εγώ, και σας το λέω πολύ έτσι, και πολιτικά το λέω, αλλά και ανθρώπινα το λέω, δεν έχω και διάθεση ούτε να επομίζομαι ευθύνες που δεν μου αναλογούν, ούτε και να μεταφέρω την φωνή ανθρώπων, και αυτό δεν είναι σωστό, που σήμερα δεν ακουστούν. Δεν έχουν, μπορούν να ακουστούν. Δεν είναι εδώ ο Δήμαρχος Καλαμαριάς για να σας απαντήσει. Τι να κάνω εγώ, να σας απαντήσω εγώ για λογαριασμό του? Έχει στείλει κάποια έγγραφα ο άνθρωπος. Να αναγιγνώσω εγώ την άποψη του Δημάρχου Καλαμαριάς? Ούτε για μένα είναι σωστό, ούτε για εσάς. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι εδώ και η Βουλή πρέπει να θέτει ζητήματα τα οποία άπτονται του κοινοβουλευτικού ελέγχου των ενεργειών της κυβέρνησης. Εν προκειμένου, ενέργεια η κυβέρνηση δεν έχει. Άρα δεν έχω να σας απαντήσω κάτι περισσότερο, παρά εκτός ότι αυτό είναι ζήτημα το οποίο θα πρέπει να το παρακολουθήσετε. Βλέπω ότι σας ενδιαφέρει, καταλαβαίνω την ευαισθησία του θέματος. Προφανώς έχει ευαισθησία το ζήτημα. Σας ενδιαφέρει και πρέπει να το παρακολουθήσετε στα πλαίσια των ενεργειών και της λειτουργίας της Δημοτικής Αρχής και του Δήμου Καλαμαριάς. Ευχαριστώ.